Κυρίες και κυριά, σας είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας σήμερα ο κύριος Στέλιος Φενέκος, Ναύαρχος εν αποστρατεία. Καλώς ήρθατε, κύριε Ναύαρχε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και επίσης ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Σας παρακολουθώ στο Facebook. Είστε πολυγραφότατος, αναλυτικότατος και νιώθω ότι έχετε ένα βήμα, ένα πολυβολείο σκέψεων και ιδεών. Τι είναι για σας το Facebook, αυτό το προφίλ που λέμε? Για μένα τα κοινωνικά δίκτυα έχουν ένα δημοκρατικό χαρακτήρα. Άσχετα αν γίνεται κατάχρηση από πολλούς και κυρίως κατάχρηση στον επιθετικό τρόπο και στις αντιδράσεις που υπάρχουν. Όμως οφείλω να ομολογήσω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στο Facebook, σε αυτό που γράφω, είναι άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν τις απόψεις τους, τις αντιθέσεις τους, δεν βρίζονται, μιλάνε πολύ τεχνοκρατικά. Άρα το βλέπω σαν ένα εξαιρετικά δημοκρατικό τρόπο έκφρασης. Πάντως στο Facebook έχει αναδειχθεί ο πολύ σκληρός, εριστικός και επιθετικός και απαξιωτικός λόγος των Ελλήνων. Εγώ λέω οι πολίτες του Facebook, οι δημοσιογράφοι πολίτες, αποδείχθηκαν πιο κίτρινοι από εμάς τους κίτρινους δημοσιογράφους. Πάμε όμως σε ένα άλλο σκληρό λόγο που εξεπέμφθη θεσμικό το τρόπο από τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο. Είπε, αν ανέβει κάποιος σε βραχονισίδα μας, θα τον κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε ποιος είναι. Πώς σχολιάζετε εσείς αυτή την απεύθυνση? Γενικά σαν χαρακτήρας αλλά και σαν δημόσιος λειτουργός πάντα απέφευγα τον οξύ δημόσιο λόγο. Γιατί ο δημόσιος λόγος δεν αφορά το πρόσωπο μόνο, αφορά και το θεσμικό ρόλο που έχει ο καθένας. Συνεπώς ο ΑΓΕΘΑ έχει έναν στρατιωτικό μεν ρόλο, αλλά εν πολλής, επειδή συνεργάζεται με την πολιτική ηγεσία, εκφράζει και την πολιτική ηγεσία. Κατά την άποψή μου, ενώ είναι κάτι που πραγματικά τον εκφράζει αυτό το σθένος και που όλοι το θέλουμε, εν τούτης πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί σε τέτοιου είδους εκφράσεις, όχι μόνο για το θεσμικό ρόλο, αλλά γιατί μπορεί να εκμεταλλευτεί και από την απέναντι πλευρά σε ένα μελλοντικό δικαιικό σύστημα, δικαστήριο ή οτιδήποτε. Αυτές οι δηλώσεις, ξέρετε, προβάλλονται. Περιμένεις απάντηση από τον εχθρό, από τον αντίπολο, ναι, από την άλλη πλευρά. Δηλαδή πιστεύετε ότι έπρεπε να υποθεί στην ουσία, στον πυρήνα της σκέψης, το ίδιο αλλά πιο περίτεχνα? Ακριβώς. Και νομίζω ότι ο κύριος Φλόρος έχει την ικανότητα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι απευθυνόταν περισσότερο προς το εσωτερικό του στρατεύματος για να τονώσει το ηθικό του. Πράγμα το οποίο είναι θεμητό. Έτσι. Όλοι οι Έλληνες στηρίζουμε τον αρχηγό. Ναι. Αυτές τις δύσκολες ώρες, ακόμα και αν έχουμε επιφυλάξεις και τη φρασιολογία. Ακριβώς. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα, έτσι συμφωνείτε. Σας βλέπω στις εκπομπές, εκφράζετε ένα λόγο σκέψης, αντιλήψης που είναι, θα έλεγα, ισορροπημένες και προσεκτικές. Θέλω όμως να διαβάσω ένα βιογραφικό για τους τηλεθεατές μας, να σας γνωρίσουν με λεπτομέρειες. Λοιπόν, ο κύριος Στέλιος Φενέκος είναι υποναύαρχος του πολεμικού ναυτικού, εναποστρατεία, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του πολιτικού κόμματος Κοινωνία Αξιών που ιδρύθηκε το Μάιο του 2012. Τι είναι αυτό το κόμμα? Αυτό το ξεκινήσαμε με τον κύριο Μπουραντά, τον καθηγητή ηγεσίας του Πρίτανη στο ΣΥΝΑΣΟΕ. Και ξεκινήσαμε εκφράζοντας τότε για πρώτη φορά σαν κόμμα οργανωμένα τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Δηλαδή αυτό που σήμερα είναι η επιτομή της ιδεολογίας και εκφράζει τις περισσότερες χώρες στις ευρωπαϊκές. Όντως λοιπόν δομήσαμε ένα πολύ ισχυρό ιδεολογικό μανιφέστο με εξαιρετικές θέσεις κλπ. Αλλά ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτόν τον λόγο, τον τόσο τεχνοκρατικό και ιδεολογικό, ότι δεν είναι τόσο επεξηγηματικός προς τον κόσμο να καταλάβει, πόσο μάλλον ήταν νέες ιδέες για τον κόσμο. Οπότε δεν είχαμε την υποστήριξη που θα θέλαμε. Συνεργαστήκατε με το ποτάμι, το οποίο στέρεψε. Η συνεργασία με το ποτάμι έγινε ακριβώς πάνω στο πλαίσιο του κοινωνικού φιλελευθερισμού, ελπίζοντας ότι θα ενώναμε αυτόν τον χώρο. Συνεχίζω. Αποφύτησε από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και ορκίστηκε σημειοφόρος το 1979. Ολοκλήρωσε την καριέρα του υπηρετώντας τα περισσότερα χρόνια στα πλοία του Στόλου, φρεγάτες, αντιτορπιλικά, πυραυλακά τους και ναρκαλιευτικά. Και στο αρχηγείο Στόλου και στη συνέχεια στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, στον Ναύσταθμο Κρήτης, στη Σούδα. Στη Σούδα, διοικητής. Εκεί είχατε σχέσεις και με την Αμερικάνικη βάση. Βεβαίως και θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε γι' αυτό. Εγώ λέω ότι ο μόνος τρόπος να πιέσουμε κάπως τους Αμερικανούς είναι η Συμφωνία των Βάσεων. Τι λέτε? Των ευκολιών σε όλη την Ελλάδα, βέβαια. Έχετε δίκιο. Μάλιστα. Λοιπόν, στο ΓΕΘΑ υπηρετήσατε και στο ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ σε ποια θέση? Στο ΝΑΤΟ ήμουνα στη Στρατιωτική Επιτροπή αναπληρωτής αντιπρόσωπος. Λοιπόν, αποφύτησε από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από την Ναυτική Σχολή Πολέμου. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διεθνή Πολιτική, Στρατηγικές και Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Αποφύτησε από το Naval War College. Ναι, που είναι κολέγιο στην Αμερική. Στην Αμερική. Με θέμα εξωτερική και διεθνή πολιτική.
απόφαση, λήψη αποφάσεων και στρατηγική, σχεδιασμός άμυνας, παρακολούθησε ειδικά προγράμματα στο Χάρβαρντ. Ναι. Πότε έγινε αυτό? Το 2005. Με θέμα? Το θέμα ήταν εξωτερική πολιτική και γενικά επικεντρωμένη στην Ανατολική Ευρώπη. Μάλιστα. Υπήρξε αθλητής του μπάσκετ, Παναθηναϊκό, Sporting, Μαρούσι, Λάρισα, Μίλωνα και διατέλεσε πρόεδρος στον Αθλητικό Σύλλογο Sporting. Μάλιστα. Λοιπόν, είπα προηγουμένως, το δόγμα θα τους κάψουμε. Πάμε να δούμε πότε πήγαμε να τους κάψουμε, αλλά μάλλον τους οροφλιστήκαμε εμείς. Πάμε με δύο λόγια να μιλήσουμε για τις κρίσεις του 76, του 87 και του 96. Θα έλεγα οι κρίσεις του 76 και του 87, έτσι, επειδή αφορούν έρευνα στην υφαλοκρηπίδα, μοιάζουν με αυτή την κρίση που έχει ξεκινήσει από το 2014 με την Κυπριακή ΑΟΣ. Το 1976 πού υπηρετήσατε και πώς εξελίχθηκε η κρίση και πώς αποκλιμακώθηκε? Τότε ήμουν στη σχολή δοκίμων δευτεροετής. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχαμε πολύ μεγάλη εμπλοκή στα εκτεκτενόμενα τότε σαν δόκιμοι. Όμως ακαδημαϊκά στη συνέχεια την εξετάσαμε πάρα πολλές φορές στο πολεμικό ναυτικό και κυρίως όχι τόσο από στρατιωτικής πλευράς, διότι δεν είχε πολύ μεγάλη εξέλιξη στρατιωτικά, όσο από πλευράς διεθνολογικής. Δηλαδή, τι συνέβη με τη Βέρνη, τι συνέβη με την Χάγη, με την προσφυγή μας για τα ασφαλιστικά μέτρα κλπ. Ωραία. Να εξηγήσω, εσείς τα ξέρετε για τους τηλεθεατές μας. Η Τουρκία στέλνει το ερευνητικό σκάφος Χώρα ή Σεισμίκ. Είχε δύο ονόματα, θέλω να το εξηγήσω για πολλούς συναδέλφους πολιτικούς και στρατιωτικούς. Ήταν ένα πλοίο που είχε πάρει από τα γερμανικά κονδύλια και ως αποζημίωση η Τουρκία. Το Χώρα λοιπόν έρχεται να κάνει έρευνες ανοιχτά της Χαλκιδικής, γιατί η Τουρκία λέει ότι κάνατε τόσα χρόνια έρευνα Έλληνες, δεν μας ενημερώσετε, θα κάνουμε και εμείς. Πρωθυπουργός ο Καραμανλής λέει ότι είμαι έτοιμος και για ειρήνη και για πόλεμο. Αεροναυτικές δυνάμεις το παρενοχλούν το πλοίο. Τελικά μένουμε μόνοι, δηλαδή ούτε η Ρωσία μας υποστήριξε, ούτε η Αμερική, ούτε η τότε ΕΟΚ. Και έκανε το πρωτόκολλο της Βέρνης. Τι λέει το πρωτόκολλο της Βέρνης? Συμφώνησε ο Καραμανλής με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας, Ντεμιρέλ. Πείτε μας δύο λόγια για το πρωτόκολλο της Βέρνης. Προκειμένου να αποφευθεί η κλιμάκωση και η κρίση, αποφάσισαν όλοι ότι παγώνουν οποιαδήποτε έρευνα στο Αιγαίο μέχρι να υπάρξει μια συμφωνία στο μέλλον που θα τα ξανά εξέταζαν. Άρα γκριζάρισμα. Τώρα μπορεί να ενοχλεί η λέξη, πάγωμα γκριζάρισμα, δηλαδή αναστολή δικαιώματος ερευνών και γεωκρίσεων. Βέβαια τότε βασίστηκε στη λογική ότι θεωρούσαν ότι το Αιγαίο δεν έχει ιδιαίτερα κοιτάσματα και δεν είχε ανοίξει η λογική μας για Ανατολική Μεσόγειο κλπ. Ήμασταν πιο πολύ επικεντρωμένοι στο Αιγαίο. Προσέφυγε η Ελλάδα, προσέφυγε ο Καραμανλής, προσφύγαμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και παράλληλα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μάλιστα. Προσφύγαμε για δύο τρόπους. Ένα λόγο ήταν ασφαλιστικά μέτρα ώστε εναντίον της Τουρκίας, τα οποία δεν υιοθετήθηκαν από το Διεθνές Δηλαδή Δικαστήριο. Να σταματήσει το πλοίο να χτυπάει την υφαλοκρηπίδα μας. Και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν αναγνώρισε αρμοδιότητα έναντι, γιατί ήταν μονομερής η προσφυγή, αφού δεν είχε υπογράψει την υποσχετικό η Τουρκία. Αλλά το σημαντικότερο ποιο είναι, ότι μέσα σε μια παράγραφο το Διεθνές Δικαστήριο λέει ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανήκεστος βλάβη από τις έρευνες, δηλαδή για να πούμε στους τηλεθεατές, το Χώρα ή το Σεισμίκ τότε δεν είχε ιδιαίτερες σημαντικές ικανότητες έρευνας. Πετούσε κάτι καλώδια και. Πώς το λέμε, ηχοβολές. Ηχοβολές. Δηλαδή καλώδια και έριχνε ήχους και χτυπούσε την υφαλοκρηπίδα. Ακριβώς. Και κάποιες φορές μπορεί να έριχνε και εκρηκτικά. Λέει λοιπόν το Διεθνές Δικαστήριο ότι επειδή αυτό δεν είναι ανήκεστος βλάβη, μη αναστρέψιμος, δεν θεωρώ λόγο πολεμικής σύραξης ή να δικαιολογήσω πολεμικές ενέργειες. Αυτή η ουρά μας ακολουθεί ακόμα μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν χάσαμε. Έτσι λένε. Δεν δικαιωθήκαμε. Δεν δικαιωθήκαμε. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για ασφαλιστικά μέτρα και στο τέλος του δικαστηρίου του 1978 είπε ότι είμαι αναρμόδιο, γιατί εσείς Έλληνες με θεωρείτε αναρμόδιο όταν ιδρύθηκα ως δικαστήριο και ακριβώς. Γιατί δεν έχετε υπογράψει στην υποσχετικό. Είχαμε βασιστεί σε μια συμφωνία του 1928. Πριν ακόμα γίνει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και ακριβώς επειδή ήταν στην κόψη του ξηραφιού, αν είχαμε δίκιο για αυτή τη συμφωνία του 28, γι' αυτό και δεν αναγνώρισε. Γιατί ακούω, εγώ λέω, γίνεται εθνική λιτανία των αναλυτών υπέρ της Χάγης. Mm-hmm. Εντάξει, είναι, σεβόμαστε το δικαστήριο, αλλά να ξέρουμε ότι έχουμε χάσει. Μήπως δεν έχουμε απόλυτα δικαιώματα και χάνουμε διεκδικώντας από εκεί που δεν έχουμε κατοχυρώσει την υφαλοκρηπίδα? Θα έλεγα ότι οποιαδήποτε σκέψη μας για προσφυγή στη Χάγη απαιτεί ένα προκαταρκτικό στάδιο ενεργειών προετοιμασίας, έτσι ώστε όταν πάμε να είμαστε νομικά καλυμμένοι. Τότε η προσφυγή μας ήταν αρκετά βιαστική και τελείως επισφαλές η βάση πάνω στην οποία στηριχτήκαμε. Λοιπόν, πάμε. Η κρίση του Μαρτίου 87. Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου στην Ελλάδα, πρωθυπουργός στην Τουρκία, ο Τουρκούτ Οζάλ. Πού υπηρετούσατε τότε? Τότε ήμουνα σε πλοίο, σε αντιτορπιλικό.
Πώς ζήσατε αυτή την. Υπήρχε μια αυθεντική κινητοποίηση. Ο Ανδρέας είχε συγκινήσει τον ελληνικό λαό και τις ένοπλες δυνάμεις. Τότε υπήρχε μια παραδοξότητα. Υπήρχε μεν το ερευνητικό σκάφος, αλλά δεν υπήρχαν τουρκικά πλοία. Όλος ο στόλος ήταν στο Αιγαίο. Τα τουρκικά πλοία δεν είχαν βγει, είτε γιατί δεν ήθελαν να κλιμακώσουν, είτε γιατί φοβήθηκαν να κλιμακώσουν. Και τελικά η κρίση πήγε σε πολιτικό επίπεδο, γιατί σε στρατιωτικό επίπεδο έπαψε πλέον να έχει κάποιο ενδιαφέρον. Θα θυμίσω ότι ήταν το πλοίο τότε Πύρη Ρέις, η Σεισμικ. Πύρη Ρέις. Έχω ανέβει στο Πύρη Ρέις σε ένα δημοσιογραφικό μου ταξίδι στα Βουρλά, έξω από τη Σμύρνη, στο Τσεσμέ. Ο Ανδρέας τρεις μέρες απείλησε την Τουρκία ότι θα χτυπήσει, αλλά τελικά εκτονώθηκε η κρίση κάνοντας το χατήρι του Οζάλ. Είπε ο Οζάλ ότι αφού η εταιρεία Ντένισον, η καναδική εταιρεία που έχει τα πετρέλαια στη Θάσο, θέλει να κάνει έρευνα στα 10 μίλια, δηλαδή έξω από τα χωρικά σας ύδατα, παραβιάζεται το πρωτόκολλο της Βέννης. Λέει, δεν έχουμε συμφωνήσει Ελλάδα και Τουρκία να παγώσουμε τις έρευνες και τις γεωτρήσεις. Ακριβώς. Και ακριβώς αυτή η στρατιωτική επιτυχία εντός εισαγωγικών δεν είχε το ανάλογο πολιτικό αποτέλεσμα που θα επιδιώκαν. Γιατί νομίζουν οι Πασόκοι ότι κατήγαγε μια νίκη Λαμπράν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μεγάλος ηγέτης με τα μεγάλα λάθη, βέβαια, όπως και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μεγάλος ηγέτης και με τα μεγάλα λάθη, κατά την άποψή μου. Άρα λοιπόν, όπως λέει ο Καψής στο βιβλίο του, ο αείμνηστος Γιάννης Καψής, λέει ότι δέχθηκε η Ελλάδα τη διαμεσολάβηση του γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Λόρδου Κάρικτον, ο οποίος είπε, ο Ζαλ λέει, αν δεν ακυρώσετε τη γεώτρηση που κάνετε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα που θεωρείτε εσείς, θα κάνουμε και εμείς, θα κάνουν οι Τούρκοι δηλαδή, και πάμε για πόλεμο. Ακριβώς. Ο Ανδρέας είπε ότι θα κλείσει τη βάση της διαμάκρυνσης, η οποία δεν έκλεισε ούτε ένα λεπτό. Έκλεισε αργότερα βέβαια, αλλά τότε δεν έκλεισε ούτε ένα λεπτό. Την πήραν και φύγανε οι ίδιοι το 90. Θέλω να πω, αυτή η πίεση δεν πέτυχε. Επίσης έστειλε τον Υπουργό Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια στη Βουλγαρία. Ναι. Και ο Ζήφκοφ έκανε μια γενική δήλωση υπέρ της ειρήνης. Ναι, υπήρξε τότε μια απειλή ότι με την Βουλγαρία θα έχουμε κάποια συμμαχία. Όμως είχε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Ποιο? Ότι έγιναν οι γεωτρήσεις στη δικιά μας υφαλοκρηπίδα εντός των χωρικών υδάτων και προχώρησαν μετά στη συνέχεια. Ναι, αλλά η Ντένισον ακύρωσε τη γεώτρηση εκτός των χωρικών υδάτων. Εκτός των χωρικών υδάτων. Άρα χάσαμε πάλι. Ναι. Ή όχι? Ναι. Τελική κατάληξη αυτής της κρίσης ποια ήταν, κύριε Ναύαρχε? Στρατιωτική επιτυχία. Πολιτικά δεν παντελονιάσαμε τα αποτελέσματα. Δεν εκμεταλλευτήκαμε άρα τα αποτελέσματα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, όπως αποδείχθηκε μετά από ένα μήνα σε συνεδρία της Βουλής, απαντώντας σε ερωτήσεις του Κώστα Μητσοτάκη, δέχθηκε και αυτό το πάγωμα. Δέχθηκε βεβαίως, δηλαδή το πρωτόκολλο της Βέρνης. Βεβαίως. Στην ουσία ήταν συνέχεια αυτού του πράγματος. Και το οποίο μας βασάνισε μέχρι σήμερα. Αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε πρόβλημα ερευνών και γεωτρήσεων στο Αιγαίο. Έχουμε πρόβλημα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Το 1996, στην κρίση των Ημείων, πού είσαστε? Στην κρίση των Ημείων ήμουνα στο αρχηγείο Στόλου, υπεύθυνος για τον κλάδο των επιχειρήσεων μαζί με τον αρχηγό Στόλου, και ήμουνα πάνω στη φρεγάτα Έλεο που έκανα βάρδιες επιχειρησιακές. Πείτε μας συνοπτικά την εξέλιξη της κρίσης και την κατάληξή της. Εκεί η κρίση εξελίχθηκε μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Όπου υποτιμήθηκε στην αρχή. Στην αρχή θεωρήθηκε ότι πολύ εύκολα, επειδή εμπλέκονται εμπορικά πλοία, πολύ εύκολα θα την διαχειριστούμε. Και εδώ κάναμε ένα μεγάλο λάθος. Γιατί? Διότι όταν το εμπορικό πλοίο κάθισε, αντί να κάνουμε αυτό. Εξηγήστε στον κόσμο. Ναι. Το Φιγγένα Γκάτ, ένα φορτηγό. Πήγε και προσάραξε πάνω στη Βραχονισίδα. Πολλοί ισχυρίζονται ότι ήταν η θελημένη ενέργεια, άλλοι λένε ότι ήταν τυχαίο γεγονός. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς τότε, αντί να χρησιμοποιήσουμε τους διεθνείς κανόνες ναυαγερισίας, να φωνάξουμε, να του δώσουμε δυνατότητα να έρθει ένα ρημουλκό ιδιωτικού τομέα ή να στείλουμε εμείς ένα ρημουλκό για να το τραβήξει, αρχίσαμε πλέον να θεωρούμε ότι ήταν η θελημένη οπωσδήποτε ενέργεια πλευράς Τουρκίας και αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε στρατιωτικοποιημένες ενέργειες για την έρευνα και διάσωση. Και να μην επιτρέπουμε στους Τούρκους να έρθουν να το πάρουν. Ενώ αν λέγαμε, ας έρθει ένα ρημουλκό ανοιχτής θαλάσσης να το τραβήξει, θα είχε λήξει η κρίση. Από εκεί και μετά λοιπόν δημιουργήθηκε ένα ζήτημα για τα ημεία και σιγά σιγά άρχισε η δόμηση, στρατιωτική δόμηση γύρω από τα ημεία για το σε ποιον ανήκουν τα νησιά. Οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν τη λογική ότι επειδή δεν περιγράφονται ακριβώς με ονομασίες οι νησίδες, δεν είναι βραχονησίδες, είναι λάθος η έκφραση που χρησιμοποιούμε στο διεθνές δίκαιο, είναι νησίδες, δεν υπάρχει, είναι ροξ και νησίδες. Οι νησίδες δεν έχουν ονομαστικά καταγραφεί υπέρ της Ελλάδος. Θεωρεί λοιπόν ότι όλες αυτές είναι αμφισβητούμενες. Πρωθυπουργός, θυμίζω, της Ελλάδας, Κώστας Σιμίτης, νέο εκλεγής και άπειρος περί τα στρατηγικά.
σνόπ στα θέματα της εθνικής ανεξαρτησίας και άμυνας, αλλά ένας σοβαρός σοσιαλδημοκράτης, έτσι ήταν τότε, που διαδεχόταν το αυτοκρατορικό Παπανδρεϊκό Πασόκ. Αυτή ήταν η εικόνα. Και στην απέναντι πλευρά, λοιπόν, πρωθυπουργός της Τουρκίας, η Τσιλέρ. Στέλνουμε εμείς βατραχανθρώπους στη μία νησίδα, στέλνουν οι Τούρκοι στην άλλη, παρεμβαίνει ο Κλίντον και ζητάει από τους δύο πρωθυπουργούς, από τις δύο ηγεσίες, αμοιβή αποκλιμάκωση. Τι μπορούσε να κάνει η Ελλάδα, δηλαδή ο Σιμίτης τι μπορούσε να πει? Επιτρέψω μου λίγο να βάλω λίγο μερικά πράγματα πριν από αυτό. Καταρχάς, κατά τη διάρκεια που γινόταν η στρατιωτική δόμηση της κρίσης, τότε γινόταν και ταυτόχρονα και άσκηση Αλέξανδρος επί χάρτου. Αυτό ήταν μεγάλη αποτυχία για μας, διότι αντί να ασχολούμεθα με την κρίση, ασχολιόμασταν με ένα παίγνιο επί χάρτου. Με αποτέλεσμα να είναι στραμμένα όλα τα επιτελεία σε λάθος κατεύθυνση. Τότε λοιπόν ο κύριος Λιμπερίς έκανε ένα μεγάλο λάθος. Χειρίστηκε μόνος του την κρίση από το ΓΕΘΑ. Δεν εμπιστεύτηκε τα επιτελεία. Με αποτέλεσμα αυτή η συγκεντρωτική του τάση να αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα και στην στρατιωτική κλιμάκωση, στη δόμηση δηλαδή της κατάστασης, αλλά κυρίως στην συμμετοχή όλων για να τον υποστηρίξουν. Δηλαδή, όταν ρωτήθηκε από πλευρά στρατού αν μπορούν να συμμετάσχουν πάνω στην ανακατάληψη της νήσου κλπ. Αρνήθηκαν. Δεν τους είχε μαζί του δηλαδή οπωσδήποτε. Θεωρούσαν ότι οι ενέργειες του κυρίου Λιμπερί. Οι πεζικάροι λέγανε ότι εμείς έπρεπε να πάμε εξ αρχής και να μην πάει η ομάδα του βαρύτερου ανθρώπων, διότι ακριβώς η ευθύνη είναι της ΑΣΔΕΝ, του στρατού ξηράς. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι σε επίπεδο στρατιωτικό υπήρχε μια εσωτερική διαμάχη πάνω στις ευθύνες και στις αρμοδιότητες. Στη συνέχεια υπήρχε μια διαμάχη άλλη σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, η οποία φάνηκε στον τρόπο που κηρύχθηκε το Κισαία και στον τρόπο που παρακολούθησαν οι πολιτικοί την δόμηση της στρατιωτικής κρίσης. Και εκεί τα προβλήματα γίνανε εκρηκτικά στις τελικές αποφάσεις. Δηλαδή, είχαμε υπερκλιμάκωση της κρίσης από την ελληνική πλευρά, η ανταπάντηση της Τουρκίας, αντιμέτωπη περίπου και οι δύο στόλοι, 50 κομμάτια από εδώ, 50 από εκεί, έτσι δεν είναι? Και ο Αμερικάνος κηδεμόνας, ο Κλίντον, για να διασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή λόγω της στρατηγικής αξίας του χώρου και των θεμάτων στα Βαλκάνια, ζήτησε αμοιβαία αποχώρηση. Η αμοιβαία αποχώρηση όμως συνεπήγε το τι? Ότι χάνουμε την κυριαρχία μας σε αυτές τις δύο νησίδες ή όχι? Υπάρχει ένας μύθος. Ποιος είναι ο μύθος? Στην περιοχή των ημείων, σε τακτικό επίπεδο, οι ελληνικές δυνάμεις υπερτερούσαν. Σε όλο το Αιγαίο δεν υπήρχαν τουρκικές δυνάμεις πλην 4 φρεγάτες που βγήκαν αρκετά αργά. Που σημαίνει ότι σε επίπεδο στρατιωτικών δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας μας είχαμε υπέρτερη στρατιωτική ικανότητα εκείνη τη στιγμή. Αυτό όμως το πράγμα ότι είχαμε υπέρτερη στρατιωτική ικανότητα δεν το χρησιμοποίησαμε σαν διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στη συζήτηση. Και τι κάναμε? Προτιμήσαμε να πάμε, αποδεχόμενοι τους όρους ισχύως που έθεσε η Τουρκία και τις απειλές της με τη διαμεσολάβηση των Αμερικανών, και να μην παίξουμε το παιχνίδι μέχρι τέλους. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, και υπάρχει μια συζήτηση ευρεία στο πολεμικό ναυτικό, θα μπορούσαμε εμείς να πούμε, αν δεν αποχωρήσουν οι Τούρκοι από το νησί, εμείς θα το κάψουμε. Και οι Αμερικάνοι θα πίεζαν την Τουρκία για να φύγουν οι Τούρκοι από το νησί. Αντιθέτως, ο Κώστας Σιμίτης είπε στον Κλίντον: δεν θα χρησιμοποιήσω στρατιωτική δύναμη. Και μετά από αυτή τη διαβεβαίωση, η Τουρκία, η Τσιλέρ κρυβόταν 2 ώρες από τον Κλίντον, για να πάνε οι Τούρκοι κομάντος να επιτευχθεί, υποτίθεται, κατά την άποψή της ισορροπία και να υπάρχει αμοιβαία αποκλιμάκωση. Όμως, επειδή την εκπομπή μας την παρακολουθεί, ειδικά όταν έχω καλεσμένους ανώτατους αξιωματικούς, την παρακολουθεί ο Ναύαρχος Λιμπέρης. Και με πήρε μια φορά ένα τηλέφωνο και μου είπε ότι: ξέρετε, θέλω να εξηγήσω αυτό που είπα στον τότε Πρωθυπουργό Σιμίτη. Βέβαια, ήταν μια κυβέρνηση που υπέβλεπε ο ένας τον άλλον. Παπανδρεϊκή Πασόκη και Σιμιτική Πασόκη. Υπέσκαπτε ο ένας τον άλλον. Μου λέει λοιπόν ο Ναύαρχος Λιμπέρης, και το μεταφέρω για λόγους διοντολογίας: εγώ παρέταξα το στόλο, ήθελα μόνο την εντολή του πυρός 20 δευτερόλεπτα. Και το έκανα λέγοντας στον Πρωθυπουργό: με αυτή την απειλή προς την Τουρκία διαπραγματεύσου. Δεν ξέρω πώς κρίνεται αυτή τη στρατηγική, αλλά την καταθέτω σαν πλευρά Λιμπέρη. Επειδή τότε ισχολούμουν πάρα πολύ με τις αμερικανικές αντιλήψεις για το χειρισμό κρίσεως,
Πιστεύω ότι η άνοδος των βατραχανθρώπων πάνω στη δεύτερη ήμια έγινε με καθοδήγηση των Αμερικανών. Είχαν τη δυνατότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Ναι. Είχαν τη δυνατότητα κατόπτευσης, ξέρανε τι γίνεται και το κυριότερο, τότε επεξεργαζόντουσαν το δόγμα της διαχείρισης κρίσεων με ειδικές δυνάμεις. Ήταν μια αμερικανική αντίληψη που τη εφαρμόστηκε αργότερα και στην Ισπανία κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι χρησιμοποίησαν αυτή ακριβώς την αδυναμία μας. Και πιστεύω επίσης ότι υπήρχαν και άλλα περιθώρια διαπραγμάτευσης, να αξιοποιήσει δηλαδή ο κύριος Σιμίδης, ακριβώς αυτό που λέει ο κύριος Λιμπέρης, την στρατιωτική δόμηση της κρίσης που ήταν υπέρ μας, σαν διαπραγματευτικό χαρτί. Να προσθέσω και ένα ιστορικό στοιχείο από το βιβλίο μου «Προήμια Πολέμου». Τον έλεγχο της αμοιβαίας απόσυρσης Ελλήνων κομμάντος και Τούρκων κομμάντος διεξήγαγε αεροσκάφος ηλεκτρονικής αναγνώρισης και ηλεκτρονικού πολέμου των Αμερικανών, που είχε απογειωθεί από τη Σούδα και από το Ιντσιρλίκ. Να λοιπόν αυτό που έλεγε ο Παπανδρέου, ο ρόλος δύρου ύπου της Αμερικής ή μπορεί να πει κανείς ο ρόλος του κηδεμόνα. Γιατί η προστασία νομίζω έχει και τα θετικά της ή όχι. Αλλά φοβάμαι ότι ο κύριος... Για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ ότι απετράπει ο πόλεμος με την παρέμβαση της Αμερικής. Απετράπει όμως εις βάρος της κυριαρχίας μας τα ίμια. Βεβαίως. Δημιουργήθηκε η γκρίζα ζώνη. Ελάχιστα τους ενδιαφέρει τους Αμερικανούς. Ήταν καθαρά η σκέψη αυτή που είπανε, που εκφράστηκε από τους Αμερικανούς. Τώρα για ένα βράχο δεν θα γίνει πόλεμος. Και η οποία δυστυχώς, επειδή ακριβώς και η πολιτική ηγεσία εκείνο το βράδυ δεν ήταν ενωμένη, σας θυμίζω, υπήρχαν αντιρρήσεις, αντιφάσεις και συγκρούσεις και αποστασιοποιήσεις. Άρα λοιπόν ο κύριος Λιμπέρης, εκφράζοντας ένοπλες δυνάμεις, είχε να αντιμετωπίσει απέναντί του ένα πολιτικό σύστημα που ήταν υπό αμφισβήτηση για τη συνοχή του. Καλά, στο βιβλίο του αηδιάζει με όλους αυτούς τους ηγέτες, έτσι, δηλαδή πώς υπήρχε καχυποψία μεταξύ των σημειτικών, όπως είπα προηγουμένως, και των παπανδρεϊκών αρσενικών. Δεν υπήρχε σύμπνοια, δεν υπήρχε αντίληψη και δεν υπήρχε γνώση στρατηγικών όρων του από τον Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίδη. Δηλαδή του έλεγε, κύριε Αρχηγέ, 5:30 το πρωί, τι σημαίνει, λέει, μπορεί να μου δώσετε ένα παράδειγμα, τι σημαίνουν κανόνες εμπλοκής. Όμως ακόμα. Εδώ βγαίνει ένα ζήτημα που υπάρχει από τότε και εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα. Οι σχέσεις στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας, όχι στο επίπεδο της επικοινωνίας της καθημερινότητας, πάνω στον τρόπο χειρισμού κρίσεων και σε στρατηγικά επιχειρησιακά ζητήματα που εξακολουθεί να χωλαίνει. Κατά την άποψή μου, δεν εκπαιδεύεται η πολιτική ηγεσία μαζί με τη στρατιωτική ηγεσία στον τρόπο λήψης αποφάσεως για τέτοιου είδους ζητήματα. Εγώ αμφιβάλλω αν ξέρουν οι υπουργοί και οι βουλευτές ακριβώς ποια είναι η διαφορά αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και τι σημαίνει χωρητή, σημαίνουν χωρικά ύδατα, τι σημαίνει υφαλοκρηπίδα και όλες αυτές τις ορολογίες. Γι' αυτό και χρειάζονται εξελιγμένα παίγνια που η τεχνολογία μας τα δίνει αυτή τη δυνατότητα και οι χώρες οι οποίες χειρίζονται κρίσεις το κάνουν αυτό, όπου η πολιτική και η στρατιωτική κάθονται στο ίδιο τραπέζι και συζητάνε για αυτά τα ζητήματα. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας. Και λέω συζήτηση και συνέντευξη, γιατί εδώ ρωτάω καταθέτοντας στοιχεία. Δηλαδή είναι καμιά φορά ερωτήσεις με απόψεις. Αλλά ο τελικός αποδέκτης και ο τελικός αναλυτής και σχολιαστής είναι πάντα ο καλεσμένος μου. Κύριε Ναύαρχε, αν κάνουμε μία σούμα, ένα απολογισμό του πολέμου της ΑΟΣ στην Κύπρο, ποιο είναι το συμπέρασμά σας? Έχω την εντύπωση ότι βιαστήκαμε λίγο με τις ΑΟΣ, παρασυρθήκαμε. Η υφαλοκρηπίδα, που είναι πιο ισχυρή νομικά έννοια, μας έδινε τη δυνατότητα για έρευνες σε όλη την περιοχή. Η ΑΟΣ μας δίνει κάποια δικαιώματα σε ό,τι αφορά την αλία, την θαλάσσια ρήπανση και τέτοια, αλλά και αυτό μπορούσαμε να το καλύψουμε με ζώνες προστασίας αλίας, όπως έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες στη Μεσόγειο, που δεν έχουν, οι περισσότερες δεν έχουν ΑΟΣ, μόνο οι αφρικανικές έχουν βάλει ΑΟΣ. Είναι ίσως η πρώτη συμφωνία που γίνεται με την Ιταλία. Και μπήκαμε σε ένα παιχνίδι με την ΑΟΣ συζήτησης με την Τουρκία, το οποίο μας οδηγεί σήμερα σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να είμαστε πολύ προσεκτικότεροι, να κάνουμε πιο βήματα προκαταρτικά, δηλαδή γραμμές βάσεως, προετοιμασία για χωρικά ύδατα 10 ή 12 μίλια. Ο κύριος Μανιάτης είχε κάνει μια εξαιρετική δουλειά οριοθετώντας την υφαλοκρηπίδα σε όλο το Ιόνιο και μέχρι την Νότια Κρήτη και λέγοντας ότι σε όλο το άλλο πεδίο θεωρώ τη μέση γραμμή σαν δεδομένο. Αλλά δυστυχώς δεν το συνεχίσαμε. Το Μπαρμπαρό, το ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας, είναι στα ύδατα της Κύπρου, στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη, από τον Οκτώβριο του 2014. Επειδή παρακολουθώ κάθε μέρα αυτό το μέτωπο. Έχει κάνει έρευνες σε όλα τα οικόπεδα. Έτσι. Και της Exxon Mobil όταν έφυγε το Τρυπάνι και της Total όταν έφυγε το Τρυπάνι στο οικόπεδο 11.
Οι Κύπροι, οι αδερφοί μας Κύπροι, πέτυχαν δύο γεωτρήσεις. Είναι η Exxon Mobil στο οικόπεδο 10 και η Noble Energy και η Delek στο οικόπεδο 12, οι Αμερικανο-Ισραηλινοί. Τώρα όμως αυτές οι εταιρείες είπαν ότι λόγω πανδημίας και πτώσης των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου αποχωρούμε και θα επανέλθουμε μετά το φθινόπωρο του 2020. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία από πέρσι στις 3 Μαΐου του 2019, που μπήκε το Φατίχ, έχει κάνει 7 γεωτρήσεις. Όπως ξέρετε, δεν βρήκε φυσικό αέριο, αλλά έχει κατεξευτελίσει όλες τις δυνάμεις και τους δρόντες στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι τις 18 Ιουλίου τρυπάει το οικόπεδο 6, το Ιταλο-Γαλλικό. Έχει τρυπήσει το οικόπεδο Ιταλο-Γαλλικό 7 και το Ιταλο-Γαλλικό πάλι οικόπεδο 8. Υπό την ανοχή Αμερικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισραήλ, Αιγύπτου. Πού είναι όλες αυτές οι συμμαχίες? Εδώ θίξατε ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Σύμφωνα με τις συμφωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες έχουν εκχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΑΟΣ και την ΑΛΙΙΑ και μάλιστα στη συμφωνία, στη συνθήκη για του Μοντέγκο Μπέι για την θάλασσα, για το δίκαιο της θάλασσας, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλόμενο μέρος και οι χώρες πριν κάνουν οτιδήποτε πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή εκφράζει τα δικαιώματα. Και εγώ λέω, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οριοθετημένη ζώνη της ΑΟΣ που έχει κάνει η Κύπρος, που είναι ευρωπαϊκή πλέον, δεν είναι σαν και εμάς που δεν την έχουμε δηλώσει ακόμα, που είναι ευρωπαϊκή πλέον ζώνη. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα έπρεπε κανονικά αυτή η ίδια να κάνει φασαρία και να μην αφήνει την Κύπρο μόνη της. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε ένα παιχνίδι ισχύως, όπου το διεθνές δίκαιο ακυρώνεται, δημιουργούνται νέες τάσεις προς το διεθνές δίκαιο, διότι αυτές οι διμερείς συμφωνίες που γίνονται από την Τουρκία που προσπαθεί να κάνει, παρά το γεγονός ότι εμείς λέμε ότι δεν παράγουν νόμιμα αποτελέσματα, αν και η συνθήκη λέει δεν παράγουν δικαιώματα και υποχρεώσεις σε τρίτες χώρες, είναι γεγονός, η συνθήκη της Βιέννης. Όμως παρόλα αυτά, το διεθνές δίκαιο στην περιοχή μας είναι υπό αμφισβήτηση. Πείτε με απλά λόγια στον κόσμο, ξανά να πούμε, τι σημαίνει ΑΟΣ και τι σημαίνει υφαλοκρηπίδα. Υφαλοκρηπίδα είναι το δικαίωμά σου στο βυθό και στο υπέδαφος και εκτείνεται μέχρι 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές σου. Εξαρτάται βέβαια από τις κλίσεις κλπ. Για να πάει παραπέρα. Αλλά στην περίπτωση μας στη Μεσογείου δεν φτάνει ούτε καν στα 200, είναι λιγότερο. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν χώρες απέναντι, τότε πάμε στη μέση γραμμή. Βέβαια, λέει το διεθνές δίκαιο ότι η ΑΟΣ είναι έννοια η οποία είναι αυθύπαρκτη, υπάρχει και δεν μπορεί κανένας να την παραβιάσει. Όμως λέει σε άλλη παράγραφο ότι ακόμα και η υφαλοκρηπίδα, που είναι, με συγχωρείτε, η υφαλοκρηπίδα είναι έννοια που δεν μπορεί να την παραβιάσει. Λέει όμως σε άλλη παράγραφο ότι ακόμα και η υφαλοκρηπίδα, όταν υπάρχουν dispute, διαφωνίες μεταξύ των χωρών, θα πρέπει να συμφωνήσουν. Η ΑΟΣ είναι δικαιώματα σε όλη τη θαλάσσια ζώνη και στο βυθό και στο υπέδαφος, μαζί με την ΑΛΙΙΑ, την δημιουργία νησιών, τεχνητών, το pollution, την ενέργεια, την αιωλική κλπ. Θα το πω πιο λαϊκό τρόπο. Υφαλοκρηπίδα σημαίνει ο πάτος της θάλασσας. Και το βυθός του. Και ο βυθός. Ο υποπάτος. ΑΟΣ σημαίνει αυτός ο πάτος, η υφαλοκρηπίδα, η θάλασσα, η κολόνα, η επιφάνεια και ο αέρας, αλλά για οικονομική εκμετάλλευση, όχι για δημιουργία στρατιωτικής βάσης. Ακριβώς. Δηλαδή όταν λέμε ΑΟΣ δεν σημαίνει ότι είναι ελληνική επικράτεια 100%. Όχι, είναι δικαίωμα, κυριαρχικό δικαίωμα. Έχεις όμως το δικαίωμα να κάνεις νησιά. Το έχεις το δικαίωμα. Νησιά για οικονομική εκμετάλλευση. Για οικονομική εκμετάλλευση. Τεχνητά νησιά εννοώ, ξέρετε, λοιπόν, τώρα, εξέδρες κλπ. Ναι, βλέπουμε όλοι ένα χάρτη που είναι η ιδεατή ΑΟΣ της Ελλάδας. Και λες, Παναγία μου, αυτή η οικονομική αυτοκρατορία, μόνο την πόλη που δεν έχει βάλει εκεί ο πατέρας της ΑΟΣ, ο κύριος Καριώτης, είναι ο καθηγητής, ο συντάκτης του χάρτη αυτού. Δεν είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Όχι. Έτσι. Και όλοι άκρη τα βάζουν αυτό το χάρτη. Με την επισήμανση πρέπει ότι είναι του καθηγητή του Καριώτη. Εξέχοντος αυτού καθηγητού, ο οποίος όμως έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ότι όλη αυτή η ΑΟΣ θα μας δοθεί. Μπορούμε βασίμως με τον τρόπο του διεθνούς δικαίου να πάρουμε όλη αυτή την έκθεση? Χαίρομαι πάντως που δεν ακούσαμε τον κύριο Καριώτη όταν εισηγείται στο Σόρα για τα... Φαντάζομαι ότι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι ο κύριος Καριώτης είναι αυτός που έπεισε τον Σόρα για τις μετοχές που είχε και... Που είχε σε μια τράπεζα του Καναδά. Του Καναδά. Στον Καναδά είναι ο καθηγητής. Ναι.
Ακριβώς. Δημιούργησαν μαζί μια εταιρεία και ήταν αυτός που συμβούλευε το ΣΟΡΑ για το πώς θα χειριστεί τα. Άκρητα λοιπόν, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλες οι εκπομπές, οι παραεκπομπές, οι εφημερίδες, δείχνουν αυτό το χάρτη. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κ. Καριώτης έσυρε ένα σύστημα απροετοίμαστο πάνω στις έννοιες της ΑΟΣ, οι οποίες σήμερα τα προβλήματά τους τα αντιμετωπίζουμε, όχι γραμμές βάσεως, όχι χωρική θάλασσα, όχι σαφήνεια σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα. Και αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, ενώ δεν είμαστε έτοιμοι καν να κάνουμε τα βήματα αυτά, ενώ μας έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε και ζώνη αλίας και ζώνη προστασίας αλίας. Αν λοιπόν μας ενδιαφέρει η αλία, θα μπορούσαμε να το κάνουμε με αυτά τα εργαλεία που μπορούσαμε να τα κάνουμε μονομερώς. Να σημειώσω ότι εδώ είναι ευπρόσδεκτος ο κύριος Καριώτης, ο καθηγητής, να παρουσιάσει απρόσκοπτα τις απόψεις του και τον καλό από τον Καναδά να έρθει για μια τέτοια εκπομπή. Να μας πει και για το ΣΟΡΑ όμως. Για όλα θα μας πει. Για όλα θα μας πει. Λοιπόν, τον τιμούμε, τον καθηγητή. Αυτή λοιπόν η ΑΟΣ, λένε μερικοί άλλοι καθηγητές εδώ, γιατί δεν κάνουμε ανακήρυξη της ΑΟΣ και οριοθέτησή της. Τι θα σήμανε η οριοθέτηση, δηλαδή να πούμε ότι αυτή όλη η περιοχή, έτσι δεν είναι, εντάξει, με το Ιόνιο τώρα την διευθετήσαμε, με την Ιταλία στο Ιόνιο. Αλλά νοτίως της Κρήτης και να πλησιάσει και να ενωθεί, λέει η ελληνική ΑΟΣ, με την κυπριακή ΑΟΣ. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό, τι συνέπειες θα έχει κατά την άποψή σας? Από τη στιγμή που η Τουρκία και η Λιβύη δημιουργούν αυτό το σύμφωνο, που έτσι όπως προβάλλεται στον τύπο, ακόμα και αυτό είναι λάθος. Δίνουμε μια διευρυμένη ζώνη, ενώ η ζώνη οριοθέτηση που έχουν κάνει είναι 18,5 χιλιόμετρα. Που είναι πολύ πιο στενή και όποιος την βλέπει πιο στενή από ό,τι παρουσιάζεται, αντιλαμβάνεται το γέλιο της καταστάσεως. Από τη στιγμή λοιπόν που έρχεται η Τουρκία και η Λιβύη, η οποία Λιβύη σημειωτέων, η ζώνη αλίας που έχει εγκαθιδρύσει προστασίας είναι στη μέση γραμμή. Άρα η υφαλοκρηπίδα έτσι όπως την οριοθέτησε με την Τουρκία είναι μονομερός, δεν είναι διμερός. Διμερός είναι μόνο τα δύο στίγματα. Όταν λοιπόν έχεις δύο χώρες οι οποίες μονομερώς οριοθετούν την υφαλοκρηπίδα και εσύ φοβάσαι να πεις ποια πιστεύεις ότι είναι τα όρια σου, έστω ότι είναι προς διαπραγμάτευση, αλλά πιστεύεις ότι είναι πια τα όρια σου. Ρωτάω, τι προστατεύουμε? Τι θα πούμε αύριο στον κυβερνήτη του πολεμικού πλοίου ή του λιμενικού ή της οποιασδήποτε αρχής να πάει να προστατεύσει? Μέχρι ποιο όριο δεν πρέπει να του πούμε? Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να δηλώσουμε ποια είναι τα όρια που θεωρούμε εμείς ΑΟΣ. Αν το κάναμε πριν, γιατί τώρα αναγκαστικά πρέπει να το κάνεις, αφού το κάνει ο άλλος με το τουρκολιβικό σύμφωνο. Πρέπει να πας να το. Να το πεις. Αν το κάναμε πριν, αν λέγαμε ανακηρύσουμε την υφαλοκρηπίδα που είναι την ΑΟΣ που είναι μονομερής ενέργεια, αλλά οριοθετούμε κιόλας και καλούμε τις χώρες τις παρακείμενες και αντικείμενες για διαπραγματεύσεις. Γιατί υπάρχει και αυτό το σύστημα, έτσι δεν είναι? Ναι, με κατάλληλη ρητορική. Ναι. Με ευέλικτη ρητορική. Με ευέλικτη ρητορική, ναι. Αυτό δεν θα σήμαινε ότι η Τουρκία θα πήγαινε πάνω στις γραμμές και θα έκανε αεροναυτικές ασκήσεις και έρευνες και γεωτρύπανο και τώρα θα αμφισβητούσε εν της πράγμαση αυτή την ελληνική περίφημη ΑΟΣ ή όχι? Και τώρα το κάνει. Αλλά σας θυμίζω, είχα μια συζήτηση με Ευρωπαίους και λέει, μα ζητάτε από την Ευρώπη βοήθεια. Γιατί πράγμα ζητάτε βοήθεια, αφού δεν το έχετε πει τι είναι αυτό που θέλετε? Δηλαδή, δεν έχουμε. Ναι, αλλά μήπως οι κυβερνήσεις, φοβούμενες ότι ορίζοντας την ΑΟΣ, φέρνουν μια ρήξη πιο κοντά? Μα ήδη δεν υπάρχει ρήξη. Όταν θα έρθει, μην την επισπεύδουμε, λέω εγώ. Λέω, μήπως είναι μια στρατηγική, τακτική αυτή? Όχι, δεν πιστεύω ότι είναι έτσι. Από τη στιγμή που η Τουρκία εμπράκτος το κάνει. Ωραία. Τώρα πάμε στον αγωγό EastMed. Τι είναι αυτός ο αγωγός? Ο αγωγός EastMed είναι μια ιδέα για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων στην περιοχή αυτή, τη λεκάνη που ψάχνουν αυτή τη στιγμή νότια από την Κύπρο και νοτιοδυτικά. Όμως εξαρτάται η βιωσιμότητά του από το κόστος εξόρυξης του κυβικού μέτρου του φυσικού αερίου, το οποίο σε σχέση με τις τιμές που υπάρχουν σήμερα δεν είναι και ιδιαίτερα προσοδοφόρο. Πόσο μάλλον τώρα που έχει πέσει η τιμή των ορυκτών καυσίμων ή, θα το έλεγα λίγο αργότερα, με προβολή στο μέλλον, όπου έχουμε πει και σαν χώρα ότι το 2025 θα έχουμε απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2050. Άρα η απορία μου είναι, προς τι όλος αυτός ο καυγάς, όταν εμείς οι ίδιοι νομοθετούμε και μιλάμε στον ΟΗΕ και βάζουμε τέτοια όρια, τα οποία στην ουσία ακυρώνουν. Ωραία, θα βρούμε κοιτάσματα και λοιπόν. Mm-hmm.
Ο αγωγός λοιπόν θα ξεκινήσει, είναι σχεδιασμένος. Mm-hmm. Έχει βγει ένα κονδύλιο 100 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το θεωρεί common interesting, πώς λέγεται, δηλαδή κοινού ενδιαφέροντος. Ο αγωγός λοιπόν θα ξεκινήσει ανοιχτά της Κύπρου και Λιβάνου, Ισραήλ, Αιγύπτου. Θα περάσει από την Κρήτη, θα περάσει από το τραπέζιο που έχει περιχαρακώσει η Τουρκία και λέει αυτή είναι η δική μου ΑΟΣ. Θα πάει δυτικά της Κρήτης, θα πάει Πελοπόννησο, Ιόνιο και θα καταλέξει στην Ιταλία. Σωστά. Η Ιταλία όμως δεν υπογράφει. Δεν υπογράφει για το κομμάτι στη συμμετοχή της, αλλά... Λοιπόν, δηλαδή ξεκινάμε ένα αγωγό που δεν ξέρουμε... Που η χώρα που καταλήγει δεν υπογραφεί. Κατά την άποψή μου, η Ιταλία πατάει σε δύο βάρκες. Σου λέει, ας αφήσω αυτούς τους τρελούς, μήπως και τα καταφέρουν, και αφήνει περιθώρια να μπει στο μέλλον. Μάλιστα. Όμως, εδώ δημιουργείται ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχουν άλλες δύο οδοί οι οποίοι προτείνονται. Η μία οδός είναι το φυσικό αέριο να πάει στα κέντρα στην Αίγυπτο και στις δεξιά. Στο Ίτκου. Στο ακριβώς. Κέντρο υγροποίησης Ίτκου, που είναι νομίζω τη Σελ. Ναι. Έτσι. Και η δεύτερη που προτείνει η Τουρκία είναι να πάνε μέσω της Τουρκίας και να πάνε στον αγωγό που δημιουργεί η Τουρκία. Γιατί... Λοιπόν, εδώ θέλω να αναφέρω ότι ο αείμνηστος Γενικός Γραμματείας του ΑΚΕΛ, του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Χριστόφιας, έχει διαφωνήσει με αυτή την πολιτική των γεωτρήσεων στην προθυμένη της μορφή, γιατί και εκείνος πήγε και εγγενίασε γεώτρηση το 2013 όταν ήταν πρόεδρος. Λέει, είπε όμως τώρα, και είναι θέση τώρα του ΑΚΕΛ, ότι δεν πρέπει, λέει, να αποκλείσουμε την Τουρκία από αυτή τη λιχουδιά που είναι το φυσικό αέριο. Πρέπει να δώσουμε και στην Τουρκία να δοκιμάσει για να μπορέσουμε με τους Τουρκοκύπριους να βρούμε μια λύση. Πώς βλέπετε αυτή την τακτική? Καταρχάς, η λογική του να δημιουργηθεί ένα ταμείο το οποίο να πηγαίνει και προς όφελος των Τουρκοκυπρίων, το βλέπω πολύ λογικό. Και μάλιστα, καλό θα ήταν αυτή η συνεννόηση να έχει γίνει απευθείας από τις κοινότητες και να μην εμπλέκεται καθόλου η Τουρκία. Άρα, σε ό,τι αφορά τη συνεννόηση μεταξύ των δύο κοινοτήτων, τη βλέπω πολύ λογική. Όμως διαφωνώ με την εμπλοκή της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν έχει καμία θέση να εμπλέκεται στα ζητήματα αυτά που αφορούν. Μήπως το Ισραήλ μας χρησιμοποιεί ως χρήσιμους ηλίθιους, για να αναφερθώ στην φράση του Λένιν, δηλαδή αξιοποιεί, εκμεταλλεύεται τον ιστορικό μας αντιτουρκισμό, διότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει υποφέρει από την επεκτατικότητα της Τουρκίας, έτσι δεν είναι, και έχουμε υποστεί μεγάλες προσβολές τα τελευταία 50 χρόνια. Μήπως μας χρησιμοποιεί για να προωθήσει αυτόν τον αγωγό? Και στο τέλος το Ισραήλ θα βρει έναν τρόπο συνεννόησης με την Τουρκία, γιατί ξέρετε τις πληροφορίες ότι άρχισε η ΕΛ ΑΛ, η Ισραηλινή εταιρεία, άρχισε δρομολόγια Ισραήλ-Κωνσταντινούπολη. Και ο Ερντογάν έστειλε ιατρικό υλικό για τον κορονοϊό, όχι μόνο στην Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά και στο Ισραηλινό κράτος. Στο διεθνές περιβάλλον τα συμφέροντα κυριαρχούν. Άρα το όραμα που έχουμε ή η αισιοδοξία που έχουμε ότι οι συμμαχίες που κάνουμε είναι μόνιμες, κατά την άποψή μου είναι υπεραισιόδοξες. Είναι μια στρατηγική συμμαχία αυτή τη στιγμή με την Τουρκία και την Αίγυπτο, η οποία όμως δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη. Είναι σε μια συμφωνία, δεν έχουμε ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας για τις έρευνες. Η Αίγυπτος, όπως βλέπετε, διεκδικεί τα πάντα σε ό,τι αφορά το τινάο. Και η Αίγυπτος δεν αναγνωρίζει την πλήρη επίρρεια λοιπόν του Καστελόριζου. Ακριβώς. Το Ισραήλ λοιπόν αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση, αλλά σας θυμίζω ότι και στο παρελθόν συζητούσαμε το Ισραήλ επί Μακρόν, αλλά ποτέ δεν αυγάτεψαν οι σχέσεις μας. Πάντα φτάναν σε ένα οριακό σημείο. Όμως τώρα υπάρχει ένα δύσκολο σημείο. Ποιο? Ότι έρχεται η Τουρκία και λέει ότι θα κάνω με την λωρίδα της Γάζας οριοθέτηση όπως έκανα με τη Λιβύη. Με τους Παλαιστίνιους. Με τους Παλαιστίνιους. Αυτό το πράγμα τεινάζει στον αέρα και τη σχέση της με το Ισραήλ και τις σχέσεις της με την Παλαιστίνη, γιατί η λωρίζα της Γάζας με τη Δυτική Όχθη έχουν αρκετές εσωτερικές διαμάχες. Και το κυριότερο... Η Γάζα είναι στη Χαμάς, τους Ισλαμοφανατικούς, ναι. Και όμως αναδεικνύει και κάτι άλλο. Ότι το πρόσημο που βάζει στη σχέση της η Τουρκία με τις χώρες έχει από πίσω θρησκευτικό προσανατολισμό. Ναι, κύριε Ναυάρχε, όμως βλέπει κανείς ψυχρά τεχνοκρατικά ότι... Ξεκίνησαν οι Κύπροι τις γεωτρήσεις, έφτασαν στο όριό τους, φύγαν οι εταιρείες, θα έρθουν λέει σε ένα χρόνο και βλέπουμε. Και αυτή η πολιτική οδήγησε τον Ερντογάν να κάνει το τουρκολιβικό σύμφωνο, να μας κυκλώσει από τον Νότο, και ξαφνικά από την εξημέρωση του θηρίου που ήταν η πολιτική πριν 15-20 χρόνια ασημίτη, φτάσαμε στην εξαγρίωση του θηρίου με αυτές τις γεωτρήσεις. Δεν ξέρω, τη βλέπετε σόφρον αυτή την τακτική? Δηλαδή, στην πιο δύσκολη στιγμή της Ελλάδας, που βγαίνουμε τώρα από τη χρεοκοπία, με επί 10 χρόνια, όπως λέτε εσείς όλοι, ανώτατοι αξιωματικοί,
Δεν έχουμε εξοπλισμούς, έχουμε ελλείψεις, τις οποίες δεν θέλω εγώ να αναφέρω, παρότι ξέρουν λεπτομερώς οι Τούρκοι τη δύναμή μας και την αδυναμία μας. Δεν έπρεπε η κυπριακή ηγεσία, όταν ξεκινούσε τις γεωτρήσεις, να πει στην ελληνική ηγεσία: εγώ πρόκειται να το φτάσω στα άκρα. Θα καλέσω εδώ ξένες εταιρείες. Υπάρχει η απειλή του Ερντογάν, δεν πρόκειται να σας αφήσω να βγάλετε ούτε ένα τενεκέ φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Και έπρεπε η κυπριακή ηγεσία να πει στην Αθήνα: εάν χρειαστεί, θα στείλετε αεροναυτικές δυνάμεις να υποστηρίξετε τις γεωτρήσεις μας. Αυτό που θίγεται είναι πολύ κρίσιμο. Είχε ξανασυμβεί και στο παρελθόν, επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, του νεότερου, μία κρίση πάλι, την οποία την είχαμε διαχειριστεί και σε συνεργασία ΓΕΘΑ και πολιτικής ηγεσίας με πολύ χαμηλούς τόνους. Το θέμα ποιο είναι? Ότι ανοίξαμε, δεν φοβάμαι τους Τούρκους. Αν το δικαίωμά μας το είχαμε οργανώσει σωστά και από πλευράς δικαίου και από πλευράς υποστήριξης και από πλευράς συνεργασιών, θα ήμουν ο πρώτος που θα έλεγα ΑΟΣ και ας γίνει ό,τι θέλει. Όμως δεν προετοιμαστήκαμε σωστά και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε. Η συμφωνία με την Ιταλία τρέξαμε να προλάβουμε. Και εκεί με τη λογική της μειωμένης επίρρειας, έτσι. Τα έχετε γράψει αναλυτικά. Δηλαδή, τι σημαίνει μειωμένη επίρρεια, πείτε το στον κόσμο. Μειωμένη επίρρεια, καταρχάς δεν υπάρχει έννοια μειωμένης επίρρειας στο διεθνές δίκαιο. Ναι, ναι, ναι. Είναι τρέχουσα ορολογία πολιτικό-δημοσιογραφική. Τι λέμε? Λέει ότι δεν αναγνωρίζει. Η μειωμένη επίρρεια σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω στα νησιά, σε κάποια νησιά, όλο το εύρος της υφαλοκρηπίδας της ΑΟΣ που δικαιούται. Το μειώνω. Βάζοντας κάποια στοιχεία ευθυδικίας, βαρύτητος κλπ. Στην συγκεκριά μας περίπτωση δεν αναγνώρισε η Ιταλία πλήρη επίρρεια στα Διαπόντια, που είναι κατοικημένα διπλάσια από το Καστελόριζο, μεγάλα νησιά. Αντιθέτως, το αναγνώρισε στη Σάσονα στην Αλβανία. Έχει μια αντίφαση. Βέβαια, λέει ο υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, ότι η γραμμή δεν είναι ακριβώς στη μέση, είναι λίγο τεθλασμένη. Δώσαμε από εδώ, πήραμε από εκεί. Γενικά υπάρχει μια λογική ισορροπίας. Εγώ όμως αυτό που βλέπω είναι ότι ο Τσαβούσογλου είπε πως εμείς θέλουμε μια τέτοια παρόμοια συμφωνία, γιατί βασίζεται πάνω στην συνδιαλλαγή, από ό,τι καταλαβαίνω. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε πριν από τη συμφωνία με την Ιταλία να έχουμε κάνει γραμμές βάσεως 12 μίλια και μετά. Τι να σημαίνει γραμμές βάσεως? Γραμμές βάσεως σημαίνει ότι κλείνουμε όλους τους κόλπους που έχουν εύρος μέχρι 24 μίλια. Πράγμα που το έχει κάνει η Τουρκία. Έτσι κερδίζουμε θάλασσα. Δηλαδή ενώνουμε τις δύο προεξοχές, ας το πούμε. Και αυτό είναι δικό μας. Και αρχίζει, ναι, και μετράς και από ακριβώς εκεί. Θα αυξάναμε την ελλαδική επικράτεια κατά 4-5%. Αν είχαμε κάνει γραμμές βάσεως. Ενώ η Ιταλία έκανε γραμμές βάσεως σε όλους τους κόλπους, έστω και αν είναι πάνω από 24 μίλια. Άρα δεν μας χάρισε τίποτα. Κύριε Ναύαρχε, μπορούμε να τα βρούμε με την Τουρκία, να αποφύγουμε μια γενική ρήξη? Γιατί άκουσα τον αρχηγό του ΓΕΘΑ και λέει ότι δεν πρόκειται να είναι σημειακή η κρίση σε ένα σημείο. Έτσι και έρθει το πλοίο της Τουρκίας, είμαστε υποχρεωμένοι να το εμποδίσουμε, όπως έχει κλιμακωθεί πια η κατάσταση. Έχουν αυτοδεσμευτεί οι δύο χώρες. Όταν μιλάμε με όρους ισχύως, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία μιλάει με τέτοιους όρους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βρούμε. Θα τα βρίσκαμε αν εμφανίζαμε κι εμείς ισότιμη ή υπέρτερη ισχύ. Ή αν διαμεσολαβούσε ένας κρίσιμος παράγων, όπως ήταν μια μεγάλη δύναμη ή ένας διεθνής οργανισμός ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη βαρύτητα που θα έχει για να τα βρούμε. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να τότε γίνει. Πώς κλιμακώνουμε την κρίση? Συγγνώμη, ΑΟΣ ίσον δίκαιο. Και αν δεν σε κατοχυρώνει το δίκαιο ή το δικαστήριο, ΑΟΣ ίσον όπλα. Συμφωνείτε? Αναγκαστικά πάμε σε στρατιωτικοποίηση. Ναι. Όμως, τώρα είναι η ώρα όμως για αυτή τη δουλειά. Η καθημαγμένη Ελλάδα. Ναι. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε μετά από 5-10 χρόνια που θα ανέβει και η αμυντική μας ισχύ και η οικονομική ισχύ? Τι λέτε? Εγώ όμως αισιοδοξώ στο εξής. Τα όπλα του διεθνούς δικαίου και των διεθνών σχέσεων εξακολουθούν και υπάρχουν στο τραπέζι. Θα πρέπει να αναπτυχθούν παράλληλα με τη στρατιωτική μας ισχύ. Άρα η στρατιωτική ισχύ είναι δεδομένο. Πρέπει να την βελτιώσουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε τις σχέσεις στρατιωτικής πολιτικής ηγεσίας, να είναι ενημερωμένος ο λαός και στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου να κάνουμε τα εξής. Πρώτον, γραμμές βάσεως. Δεύτερον, προετοιμασία για να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα 10 ή 12 μίλια, εξαρτάται από πόσο θέλουμε. Τρίτον, συνορεύουσα ζώνη, ζώνη προστασίας της αλληλείας και ταυτόχρονα να ζητήσουμε με την Κύπρο και την Αίγυπτο να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή του Αμβούργου για να λύσουμε τις μεταξύ μας διαφορές ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα. Ναι, δεν πάει η Τουρκία. Η Τουρκία ας μην έρθει. Εγώ βλέπω το εξής. Είπα Ελλάδα και Τουρκία. Ο Ερντογάν λέει, εάν δεν φέρω τα πράγματα σε ισορροπία, πάμε πίσω στα ημεία. Τι κάνανε οι Τούρκοι? Κοιτάξτε. Αποβιβαστήκαμε εμείς στα ελληνικότατα ημεία, στη μία νησίδα.
Οι Τούρκοι αποβιβάστηκαν στην άλλη και σου λέει τώρα σε, με λόγους ισορροπίας έλατε να αμοιβαία αποχώρηση. Το ίδιο μήπως πάει να κάνει ο Ερντογάν. Γεώτρηση εσείς στην Κύπρο. Θα ανοίξω και εγώ κάπου γεώτρηση να βρω και μετά τα βρίσκουμε. Τι λέτε? Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις διμερείς συμφωνίες, η συνθήκη της Βιέννης για τις συμφωνίες λέει ότι οι διμερείς συμφωνίες δεν παράγουν δικαιώματα και υποχρεώσεις σε τρίτους. Που σημαίνει ότι η Τουρκία αυτό, είτε υπογράψουμε με την Αίγυπτο, είτε υπογράψουμε οποιοδήποτε, δεν θα το αποδεχτεί. Ωραία. Η μόνη περίπτωση όμως η οποία αποκτάει μεγαλύτερη ισχύ στο διεθνολογικό περιβάλλον είναι όταν υπάρχει μια απόφαση διεθνούς δικαστηρίου που ακόμα μπορεί να την αρνηθεί η Τουρκία, αλλά δεν θα έχει ρίσματα στο διεθνές περιβάλλον να το υποστηρίξει. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω ότι η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή του Αμβούργου με την Κύπρο και την Αίγυπτο για την οριοθέτηση των ζωνών θα ήταν η λιδία λίθος η οποία ενδεχομένως να έσερνε και την Τουρκία για να συμμετάσχει υπό την προϋπόθεση ότι θα αναγνώριζε την οντότητα της Κύπρου σαν τον επίσημο φορέα, πράγμα που είναι δύσκολο, θα προσπαθούσε να βάλει μέσα και την Τουρκία ή να μείνει απ' έξω. Κάνοντας μια επισκόπηση των κρίσεων βλέπουμε ότι παραδόξως στον Εύρο αντέστη η Ελλάς από αυτή την επίθεση, την οργανωμένη επίθεση των κατατραγμένων και βομβαρδισμένων έτσι, από τη Χριστιανική Δύση, έτσι, γιατί βομβαρδίζοντας η Χριστιανική Δύση εδώ και 20 χρόνια από το Αφγανιστάν μέχρι τη Λιβύη τους φέρνει όλους στα νησιά μας και στην πατρίδα μου τη Χίο και βγάζουν γλώσσα μετά οι Ευρωπαίοι ότι δεν τους περιθάλπτουμε και καλά. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την αντίσταση η οποία ας πούμε εκδηλώθηκε απρόσμενα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, έχοντας βέβαια τη στήριξη και του κύριου Τσίπρα? Το ότι κλείσαμε τον Εύρο είναι πάρα πολύ καλό. Και σήμερα, από ό,τι ξέρω, ο κύριος Δένδιας μαζί με τον Επίτροπο για την Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα επισκέπτονται τον Εύρο. Όμως εξακολουθεί και μένει ανοιχτό το πεδίο της θάλασσας, όσο και να προσπαθούμε, εξακολουθούν και συνεχίζουν και υπάρχουν. Μικρότερα βέβαια, αλλά εξακολουθούν. Κατά την άποψή μου, η σκληρή πολιτική για το μεταναστευτικό στα σύνορα πρέπει να συνοδευτεί με τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήματα ασύλου όσοι είναι πραγματικά πρόσφυγες στα προξενία και τις πρεσβείες μας στην Τουρκία. Και αυτό πρέπει να υποστηριχθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ο μόνος τρόπος για να ξεχωρίσεις αυτούς που πραγματικά είναι πρόσφυγες από αυτούς που δεν είναι. Διότι αν πηγαίνουν εκεί και υποβάλουν τα χαρτιά τους και γίνεται μια πρώτη κρυσάρα για το ποιοι είναι αυτοί και μετά τους δίνεται η άδεια εισόδου στη χώρα εφόσον πληρούν ορισμένα κριτήρια, αντιλαμβάνεστε ότι και διεθνολογικά καλυπτόμεθα και μειώνουμε κατά πολύ αυτές τις πιέσεις. Λοιπόν, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε δεσμευθεί ότι θα παρεμποδίσουμε ερευνητικό πλοίο της Τουρκίας ανοιχτά της Ιεράπετρας ή δεν ξέρω πού, στο Καστελόριζο ή κάπου πιο ανατολικά ή πιο δυτικά. Ποιοι θα είναι οι σύμμαχοι μας? Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι δεσμευμένες από τη Συμφωνία των Βάσεων στο Προήμιο ότι θα παρέμβουν σε στρατιωτική λύση των προβλημάτων του Αιγαίου. Αλλά μέχρι εκεί. Παρέμβαση. Ποιους άλλους έχουμε μαζί μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση? Επανέρχομαι πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πεδίο του Επιτρόπου της Ενέργειας και της Αλίας έχουμε χωρίσει τα δικαιώματα. Κανονικά θα έπρεπε, επειδή ακριβώς ο Επίτροπος Ενέργειας είναι υπεύθυνος και για τα ενεργειακά ζητήματα όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή ακριβώς είναι θέμα ενέργειας και ερευνών κλπ., θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ο εκπρόσωπός μας σε αυτή την αδικία. Αν ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα οργάνωνε μια δύναμη Frontex να ελέγχει την ΑΟΣ της Κύπρου και πιο σκληρά θα οργάνωνε μια αεροναυτική δύναμη να ελέγχει και αμυντικό το τρόπο. Δεν το κάνει όμως. Αν δείτε τις συμφωνίες, λέει ότι θα συνδράμω τις χώρες με δυνάμεις ακτοφυλακής προκειμένου να προστατεύσουν αυτά τα δικαιώματα. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί και πιο επιτακτικοί, ακόμα και σε προδικαστικό επίπεδο. Δηλαδή, να προβούμε σε διάβημα προδικαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό ακριβώς το ζήτημα. Πάντως, η ελληνική κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι προηγούμενες δεν έχουν θέσει έτοιμα ώστε ευρωπαϊκή ακτοφυλακή να ελέγχει την δυνητικά, ας πούμε, ελληνική ΑΟΣ, την εικαζόμενη βασίμως ελληνική ΑΟΣ, ή τουλάχιστον δεν ετέθη καν θέμα της περιχαρακωμένης ΑΟΣ της Κύπρου. Που είναι οριοθετημένη. Επιπλέον οι Ευρωπαίοι λένε ότι εμείς δεν έχουμε ευρωστρατό και δεν έχουμε δεσμευτεί για τα σύνορά σας. Τα σύνορά μας θα υποστηρίζουν ως οικονομικά σύνορα και σύνορα δημοσίας τάξεως. Να μην πούν οι μετανάστες. Έχουν δεσμευτεί. Έχουν δεσμευτεί. Για την άμυνα των συνόρων. Για την άμυνα, όχι. Αλλά όμως για την ΝΑΟΣ και την ενέργεια και οι δύο επιτροποί έχουν δεσμευτεί. Ότι είναι αρμοδιότητα, ειδικά στην Αλία. Όχι μόνο στην Αλία. Τη δύσκολη ώρα που θα πάει το ερευνητικό πλοίο της Τουρκίας και πιθανώς θα συνοδεύεται από πολεμικά.
Εσείς τι εκτιμάτε ότι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν θα κάνει τίποτα. Γι' αυτό θα πρέπει από έγκαιρα από πριν να υποστηρίξουμε το ζήτημα των κυρώσεων και όλα αυτά που κάνουμε, υποστηρικτικά όμως με τη στρατιωτική δόμηση που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ενισχύσουμε τις στρατιωτικές μας δυνάμεις. Και επίσης έχω προτείνει και κάτι άλλο. Στην ενδιάμεση βαθμίδα από την ειρήνη στη στρατιωτική εμπλοκή, θα έπρεπε να δώσουμε αρμοδιότητα στο λιμενικό να δρά εκτός των 6 ναυτικών μιλίων ως ακτοφυλακή, για να έχουμε αστυνομικό τύπου μέτρα σε τέτοιου είδους ενέργειες, έτσι ώστε να μην στρατιωτικοποιούμε την κρίση. Σε όλα τα όρια της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας μας. Η Γαλλία θα μας βοηθήσει? Κατά την άποψή μου και εκεί πατάμε σε δύο βάρκες. Ρωτάω, την υποστηρίζουμε εμείς τη Γαλλία? Δεν νομίζω. Έχει κάνει ένα σωρό προτάσεις για το ΝΑΤΟ και εμείς είμαστε επιτίδη ουδέτεροι. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε ήδη με τη Γαλλία να έχουμε κάνει ενεργητική συμμαχία. Έχει προτείνει πολλά πράγματα ο Μακρόν στο επίπεδο του ΝΑΤΟ αλλά και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, εάν συνάψουμε μια αμυντική συμφωνία, μια διμερή συμφωνία με τη Γαλλία, πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες ότι θα καλέσουμε τους Γάλλους στρατιώτες να μάχονται υπέρ ημών στο Αιγαίο ή στην Ιερά Πέτρα, αν το δεχθεί η Γαλλία. Και αν το δεχθεί, πρέπει να είμαστε και εμείς δεσμευμένοι ότι θα μαχόμεθα υπέρ των συμφερόντων των αμυντικών επιχειρήσεων της Γαλλίας σε άλλα μέρη του κόσμου, έτσι. Νομίζω ότι οποιαδήποτε συμφωνία. Δηλαδή είναι αμοιβαιότητα εκεί. Δεν λες, έλα Γάλλε να μάχεσαι υπέρ μου, πρέπει να πας και εσύ υπέρ του Γάλλου. Οποιαδήποτε συμφωνία με τη Γαλλία δεν πιστεύω ότι θα φτάσει στο επίπεδο της στρατιωτικής συμφωνίας για εμπλοκή. Άρα είμαστε στον αέρα πάλι. Θα είναι συμφωνία υποστήριξης στο επίπεδο το διπλωματικό, στο επίπεδο το διεθνολογικό, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς, εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε στρατιωτικά τις οποιασδήποτε απειλές και γι' αυτό ακριβώς επιμένω ότι πρέπει να βελτιώσουμε τουλάχιστον όσα μέσα έχουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την κατάσταση που είναι τώρα με τον Τραμπ, υπάρχει περίπτωση να αργήσουν να παρέμβουν, γιατί ως κυδεμόνες της περιοχής θα παρέμβουν, έχει δεσμευτεί το State Department και γενικά ο Τραμπ, αλλά το θέμα είναι θα παρέμβουν την πρώτη μέρα ενός επεισοδίου, τη δεύτερη, τη τρίτη, σε μια εβδομάδα, γιατί είπε πρόσφατα ο Τραμπ με την κρίση της Συρίας, λέει καμιά φορά λέει, πρέπει να αφήνεις τα παιδιά στο διάλειμμα στο σχολείο, να αρπάζονται, να ματώνουν και μετά να παρεμβαίνεις. Η Αμερική αυτή τη στιγμή και κυρίως ο Τραμπ, και, γιατί υπάρχουν δύο τάσεις μέσα στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Η μία τάση είναι να αποσύρουμε όλες τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Μέση Ανατολή κλπ. Που είναι η στάση Τραμπ, και η άλλη που λέει να συνεχίσουμε να διατηρούμε κάποιες κρίσεις για να έχει τη δυνατότητα εμπλοκής η Αμερική. Στο βιβλίο που έχει γράψει ο Μπόλτον τώρα και το διάβασα αυτές τις μέρες. Αν δείτε, η Ελλάδα αναφέρεται μόνο μία φορά. Η Τουρκία συνεχώς. Η Αμερική θεωρεί την Τουρκία αυτή τη στιγμή σαν την περιφερειακή δύναμη που αναπτύσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο και ο Τραμπ τη θεωρεί σαν σύμμαχό του και τοποτηρητή στις περιοχές όπου αποσύρεται. Αυτή η τάση έχει περάσει και στο ΝΑΤΟ. Βλέπουμε τη στάση του Στόλτεμπεργκ. Άρα η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή και την ολιγορία ή την ασυνέπεια της Αμερικής, γιατί τους έχουμε δώσει τις βάσεις, τους έχουμε δώσει τα πάντα σχεδόν. Επί ΣΥΡΙΖΑ, συν τρεις βάσεις εκτός από τη Σούδα, έτσι, και τώρα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Επικυρώθηκε αυτή η νέα συμφωνία, το πρωτόκολλο δηλαδή έχουμε παράταση, χωρίς όμως ειδικά ανταλλάγματα. Δηλαδή υπάρχει η δέσμευση για παρέμβαση, αλλά δεν υπάρχει δέσμευση για υποστήριξη των συνόρων μας. Αλλά αν ζητούμε όμως παρέμβαση των ΗΠΑ, πάω τώρα στο άλλο άκρο, σαν να ζητάμε προστασία, προστάτη. Εγώ δεν πιστεύω στην παρέμβαση και δεν πρόκειται να υπάρξει παρέμβαση αν δεν φτάσει στο αμήν, στο παραπέντε. Μάλιστα. Κατά την άποψή μου, έχετε δίκιο, οι Αμερικανοί θα καθυστερήσουν μέχρι να δουν ποιος θα κυριαρχήσει. Γιατί ο Τραμπ μιλάει με όρους ισχύως. Και γι' αυτό λέω ότι κάθε μικρή κρίση που έχουμε με την Τουρκία πρέπει να οργανωθούμε σε πολιτικοστρατιωτικό επίπεδο έτσι ώστε να τις κερδίζουμε. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα της παρέμβασης και είμαστε χαμένοι, θα παραμείνουμε χαμένοι. Δηλαδή, δεν βλέπετε προοπτική να τα βρούμε μέσω διαλόγου ή μέσω ενός διεθνούς δικαστηρίου? Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση, και μετά θα πάω δύο λόγια για τα προσωπικά σας. Διμερώς με την Τουρκία αποκλείεται. Μάλιστα. Δηλαδή, όποιοι πιστεύουν ότι θα υπάρξει διάλογος δίκαιος, χωρίς όρους ισχύως. Γιατί θέλω να βλέπω και την άλλη πλευρά, την εξυγχρονιστική, τη σημειωτική. Λέει ο κ. Σημείωτης να κάνουμε λέει, μια συμφωνία που θα είναι οδυνηρή, αλλά θα διασφαλίζει την ειρήνη. Δηλαδή, πρέπει να μας πει ο κ. Σημείωτης τι μηνύματα έχει από την Τουρκία ότι μπορεί να μας δώσει. Γιατί αν είναι μόνο να δώσουμε, ξέρω εγώ. Με αυτή την Τουρκία, με τον προσανατολισμό που έχει πάρει και με αυτή την ηγεσία, δεν πιστεύω να υπάρξει ποτέ. Λοιπόν, κύριε Ναύαρχε, έχουμε 2-3-4 λεπτά. Πείτε μου για την οικογένειά σας, τη σύζυγό σας και τα παιδιά σας. Η σύζυγό μου είναι δικηγόρος. Έχω δύο παιδιά που τελειώσαν το πανεπιστήμιο δίδυμα. Η μία είναι νομικός, τελειώνει τώρα. Και η άλλη, μίντια και λογοτεχνία, βρετανική και αμερικάνικη. Μας αρέσει ο αθλητισμός. Εγώ προσωπικά έπαιζα μπάσκετ. Το γνωρίζει ο κόσμος. Οι κόρες μου δεν ακολούθησαν τον μπάσκετ, αλλά ήταν πάρα πολύ καλές σε όλα τα άλλα αθλήματα. Ποια είναι τα κοινά στοιχεία που έχει
το μπάσκετ με τη στρατηγική. Πάρα πολλά. Και κυρίως το μπάσκετ χαλιναγωγή χαρακτήρες, σφυριλατή χαρακτήρες, μαθαίνεις τον ανταγωνισμό και μαθαίνεις σε ένα κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο να κινείσαι με όρους δικαίου. Στο σπίτι σας είσαστε ναύαρχος. Όχι, δεν είμαι ναύαρχος, είμαι πατέρας. Είμαι οικογενειάρχης. Είμαι πατέρας. Όχι, είμαι πατέρας. Δεν πιστεύω σε σχέσεις τέτοιου είδους ιεράρχησης. Επειδή ασχολείστε πολύ με όλα αυτά τα ζητήματα από την άποψη της στρατηγικής σκέψης, της ηγεσίας, της διοίκησης, της οργάνωσης, πέρα από τη, θαυμάζω την ευρηματικότητά σας να στηριχτείτε πάνω σε ένα νόμο, σε μια διάταξη, σε ένα θεσμό. Αλλά θέλω να μου μιλήσετε για την ηγεσία στο στράτευμα πια, όχι στο σπίτι, και τη σχέση της επιλογής των αποφάσεων του ηγέτη με βάση το χαρακτήρα του. Πόσο παίζει ρόλο ο χαρακτήρας? Υπάρχει πλήρης αντιστοίχηση? Δηλαδή ένας οξύθυμος στην προσωπική του ζωή, πώς του βγαίνει αυτό σε αποφάσεις? Ο τρόπος για να αναδειχθεί ένας ηγέτης έχει πολλά παρακλάδια. Το ένα παρακλάδι είναι μέσα από ένα θεσμικό σύστημα, όπως είναι στις ένοπλες δυνάμεις. Περνάς από καθημερινή διαδικασία και φτάνεις σε ένα σημείο και είσαι ηγέτης, είσαι ο θεσμικός ηγέτης. Ο δεύτερος τρόπος του ηγέτου είναι μέσα από μια αναγκαιότητα της κοινωνίας. Είναι ο ηγέτης που τον ανακηρύσει η αναγκαιότητα και το πλήθος, ο κόσμος, το περιβάλλον. Αυτοί οι ηγέτες συνήθως είναι οι ήρωες εντός εισαγωγικών ή οι ηγέτες που τους συναντάμε σε δύσκολες καταστάσεις. Και υπάρχει και ο ηγέτης που βγαίνει από την υποστήριξη ενός συστήματος εξωθεσμικού, επειδή έτσι τον προετοιμάσανε, επειδή έτσι τον σπρώξανε. Εγώ πιστεύω στις δύο πρώτες μορφές ηγεσίας. Η τρίτη τελευταία μορφή ηγεσίας μπορεί να φανεί θετική, αλλά έχει και πολλά προβλήματα. Οι δύο όμως πρώτες μορφές ηγεσίας είναι αναγκαίες, και ο θεσμικός και ο αυθόρμητος από τον κόσμο. Τελευταία ερώτηση, θα μου πείτε μία λέξη, όχι μία φράση, θα συνοψίσετε σε μία λέξη την αντίληψή σας, την προτροπή σας γενικά που αφορά την πορεία σας, αλλά και γενικά την πορεία της Ελλάδας. Μία λέξη. Και στα μικρά γενναίοι. Είναι μια, μου είχαν πει κάποτε να είναι πω... Είναι μια φράση όμως. Είναι μια φράση όμως που λέει πολλά. Που λέει ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε τίποτα χωρίς να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Ήταν ο ναύαρχος κύριος Στέλιος Φενέκος. Ένας ναύαρχος εν ενεργεία στη σκέψη και στην περίσκεψη. Γεια σας.